Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενος να επιτέλους να έχω στα χέρια μου δύο όργανα για τα οποία περίμενα πάρα πολύ καιρό να κάνω αυτό το βίντεο που κάνω σήμερα. Ο λόγος είναι γιατί πιστεύω ότι τα δύο όργανα έχουν κατασκευαστεί από δύο από τους πιο ταλαντούχους οργανοποιούς της νέας γενιάς του σήμερα. Μιλάω φυσικά για τον οργανοποιό Γιάννη Καδόγλου και για τον οργανοποιό Σάββα Μιλτιάδο. Το όργανο του Γιάννη το έχω για περισσότερο από ένα χρόνο, ενώ το όργανο του Σάββα Μιλτιάδου μόλις το παρέλαβα πριν 2-3 ώρες από ένα υπερατλαντικό ταξίδι 2 εβδομάδων. Γι' αυτό το λόγο και δεν θα κάνω κάποια σύγκριση ακόμα ήχου. Θα αφήσω το όργανο του Σάββα να ξεκουραστεί και να αναπνεύσει 2-3 μέρες και ίσως αργότερα δημιουργήσω ένα βίντεο και μιλήσω λίγο περισσότερο για τον ήχο τους. Θα ήθελα όμως να πω, επειδή το κούρδισα και επειδή είχα την περιέργεια να παίξω και να το συγκρίνω με το όργανο του Γιάννη, το οποίο είναι από τα καλύτερα και τα πιο ηχητικά όργανα που έχω πιάσει στα χέρια μου τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να πω ότι και του Σάββα είναι στήθος με στήθος ηχητικά και στην ποιότητα του ήχου με αυτό του Γιάννη Καδόγλου. Ας μιλήσουμε όμως λίγο για την κατασκευή των δύο αυτών οργάνων και για τις ιδιοτυπίες των δύο κατασκευαστών, όσο μπορώ βέβαια να διακρίνω έτσι από την πρώτη επαφή μαζί τους με αυτά τα όργανα, κυρίως με το όργανο του Σάββα. Θα έλεγα ότι και τα δύο όργανα είναι πανάλαφρα. Θα μπορούσα να πω ότι το όργανο του Σάββα είναι λίγο πιο ελαφρύ από το όργανο του Γιάννη, αλλά ας πάρουμε υπόψη μας ότι το όργανο του Γιάννη Καδόγλου φέρει κολάτζα και παραπέτεια από έβαινο, ξύλο το οποίο είναι πολύ βαρύτερο από τη βαμμένη καρδιά που έχει το όργανο του Σάββα. Θα ήθελα να μιλήσω για το μάνικο των δύο οργάνων. Και τα δύο τα παιδιά τείνουν να έχουν αδύνατα πολύ όμορφα τρίχορδα μάνικα. Το όργανο του Σάββα έχει από πίσω το μάνικο την χρήση κονοειδούς σχήματος. Αυτό το σχήμα το βρίσκουμε βέβαια σε πολύ πλατύτερο μέγεθος στα όργανα του 1900, όπως παραδείγματος χάρη του Καραμπά. Με αυτόν τον τρόπο ο παίχτης μπορεί και κινεί το χέρι του πάρα πολύ άνετα πάνω στην τασχέρα χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα από το πάχος του πίσω μέρους του μάνικου. Το όργανο του Γιάννη έχει επίσης μια πολύ όμορφη ιδιοτυπία. Ο Γιάννης χρησιμοποιεί το μάνικό του όσο είναι ψηλά και αδύνατο να έχει μια μεγαλύτερη κοιλότητα στο πίσω μέρος, αλλά καθώς το μάνικο πλαταίνει προς τα κάτω, η κοιλότητα αυτή σιγά σιγά και βαθμιαία μειώνεται. Έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο ο παίχτης, καθώς ανοίγει το χέρι του περισσότερο να πιάσει μια πλατύτερη ταστιέρα, δεν έχει πρόβλημα στο πίσω μέρος, γιατί η κυρτότητα ή η κοιλότητα του μάνικου είναι πολύ μικρότερη από ότι στην ταστιέρα που είναι πολύ πιο αδύνατη. Έχουν και τα δύο πάρα πολύ όμορφα καράολα, χρησιμοποιούν τα ίδια πάρα πολύ καλής ποιότητας κλειδιά και τα δύο τα όργανα ισορροπούν στο μέσο της σύνδεσης μεταξύ μάνικου και ηχείου. Αυτό ήταν του Γιάννη Καδόγλου και αυτό εδώ είναι του Σάββα Μιλτιάδου. Το όργανο του Σάββα χρησιμοποιεί άσπρο όστρακο και ακριλικά πρελέ. Έχει ένα φοβερό φινίρισμα στα μικροκεντήματα που του ζητήθηκαν για τα παραπέτια ή επίσης στα μικροκεντήματα που ζητήθηκαν να φτιάξει για το καράολο. Η δουλειά είναι πάρα πολύ καθαρή και πανέμορφη.
Τα όστρακο που χρησιμοποιεί ο Σάββας είναι αλφα μάστερ ποιότητας. Έχει ένα φοβερό ερεθισμό μέσα. Γιάννη Καδόλου, Τόλανο. Χρησιμοποιεί όλο άσπρο όστρακο, επίσης μάστερ ποιότητας, με φοβερό ερεθισμό. Πιο άσπρο όμως. Επίσης ο Γιάννης στο σχέδιο του κάνει φοβερή καθαρή δουλειά στα μικροκεντήματα του σχεδίου, στα εγχάραχτα μέσα επίσης του σχεδίου. Και ο Γιάννη του Καδόλου ξέρω ότι το παίξιμο είναι πολύ απαλό, γιατί το έχω παίξει. Μόλις έπιασα και του Σάββα και μπορώ να πω ότι τα στιέρα του είναι επίσης βούτυρο. Μπορείτε να δείτε ότι μιλάμε για κάποια χιλιοστά και οι δύο τα όργανα είναι καταπληκτικά, καταπληκτική κατασκευή, καταπληκτικά φινιρίσματα, φοβερή δουλειά στη λεπτομέρεια, ελαφρότατα όργανα, έβηχα όργανα, ακριβά υλικά, και γι' αυτό το λόγο θα πρότεινα και τους δύο κατασκευαστές. Και τους δύο κατασκευαστές εξίσου.